Υπάρχουν βίντεο που δείχνει η τουρκική τηλεόραση με τους Έλληνες λιμενικούς να προσπαθούν, όπως λένε τουλάχιστον οι Τούρκοι, να εμποδίσουν τις οσίβιες λέμβους με τους μετανάστες και θα γίνει κανένα κακό εκεί και θα βουλιάξει καμιά βάρκα. Εμείς τα βλέπουμε εδώ τα πλάνα που έδειξε η τουρκική τηλεόραση. Αυτά μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση, τι συμβαίνει εκεί με αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο στη θάλασσα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε λάβει σαφή εντολή όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων ότι δεν πρέπει να περάσει η βάρκα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα κάνουμε μια πολύ τεράστια προσπάθεια πραγματικά τα πληρώματα. Τα σκάφη μπαίνουν, αλλάζουν πληρώματα και ξαναβγαίνουν έξω. Είμαστε όλοι στο πόδι. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε πάντα το κάνουμε με σεβασμό και ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι κανόνας. Η ναυτοσύνη των Ελλήνων λιμενικών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με τίποτα. Αλλά και θα σου το πω ανάποδα, εάν δεν υπήρχε αυτός ο επαγγελματισμός, θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Ακριβώς λόγω της συμπεριφοράς της Τούρκης Ακτοφυλακής. Κύριε Βαρουφαλιά, ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι μάλλον οι Τούρκοι φέρνουν τις ελληνικές βάρκες στα ελληνικά χωρικά, τα συνοδεύουν. Πολλές φορές γίνεται ανατροπή και αναγκάζεστε να τους περισυλλέξετε. Έτσι δεν γίνεται τις περισσότερες φορές? Αυτό ακριβώς. Καταρχήν τους αφήνουν να ξεκινήσουν από εκεί. Θα μπορούσαν να τους σταματήσουν. Σωστή. Το δεύτερο, έτσι συνοδεύουν προκειμένου να κάνουν και δυσκολότερο το έργο το δικό μας, αντί να μας βοηθήσουν στο να τους πάρουν πίσω. Από εκεί και πέρα, εμείς οφείλουμε να φυλάξουμε τα σύνορα, διότι δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Το νησί έχει γεμίσει και αντιλαμβανόμαστε, όταν ειδικά αυτό το πράγμα το κάνει επίσημα πλέον η Τουρκία, λειτουργεί ως διακινητής. Θα πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Όμως, να το ξέρετε ότι αυτό πάντα όταν έχει μπροστά σου παιδιά, γυναίκες δεν μπορούν να κολυμπήσουν, πρέπει να κάνουμε και αυτό που πρέπει. Και το έχουμε δει κιόλας, το έχουμε δει ο κόσμος. Έχουμε πολλά μηνύματα που ρωτάνε γιατί στα νησιά δεν γίνεται σύλληψη όταν αποβιβάζονται και τους βάζουν σε σκηνές. Εσείς είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να μας εξηγήσετε ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι στη θάλασσα και με αυτούς πορεύεστε κιόλας. Παρ' όλα αυτά να ξέρετε ότι ήδη εκείνοι που χειρίζονται τις βάρκες πλέον πηγαίνουν κατηγορούμενοι ως διακινητές, και ότι συλλαμβάνονται κάποιο μέρος από το μεταναστών ακριβώς για να περάσει το μήνυμα αυτό. Μάλιστα. Αυτό, μισό λεπτό. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έχουμε κάποια εκτίμηση πόσες βάρκες δεν έχουμε αφήσει να περάσουν ή όλες που έρχονται αναγκαστικά τις οδηγούμε κάπου? Όχι. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλος αγώνας έξω. Είναι πράγματα που δεν μπορούν εύκολα να φανούν. Από την άποψη, όχι ότι γίνεται κάτι παράνομο, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι, εντάξει, αλλά έχουμε διώξει βάρκες που έχουν ξαναφύγει προς τα πίσω στα τουρκικά παράλια. Εάν δεν είχαμε διώξει, θα είχαμε βουλιάξει. Από κόσμο στο νησί, από κόσμο. Ναι. Είναι τόσες πολλές. Αν δεν είχαμε διώξει, θα είχαμε βουλιάξει. Φαντάσου τι γίνεται. Και δεν ξέρω αν επαρκεί και το προσωπικό. Φαντάζομαι ότι και εσείς άϊπνοι είστε εκεί πέρα. Δίνετε ένα μεγάλο αγώνα. Να ξέρετε, κατά βάση το προσωπικό είναι το ίδιο, το οποίο εδώ και 5,5 χρόνια πολεμάει με κάποιες ενισχύσεις που μας θέλει το Υπουργείο μας. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς δεχόμαστε την εξής πίεση. Πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορα και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με το πρόβλημα που υπάρχει με τις δομές θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτόν τον κόσμο. Έχουμε τώρα ένα υπαίθριο κάμπο μέσα στο λιμάνι. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι διατίθεται συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να τους φυλάξουν. Δημιουργείται παραπάνω πίεση, υπάρχουν θέματα υγιεινής και για το λόγο αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, έστω και προσωρινά, ανεξαρτήτως ποια διαδικασία θα γίνει μετά, να αποσυμφορηθεί το νησί. Είναι ένα καζάνι που βράζει, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να αποσυμφορηθεί, το λέμε και εμείς που ζούμε το πρόβλημα από κοντά, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.